αγαπητοί συνάδελφοι, καλή συζήτηση και βέβαια όλοι συμφωνούμε ότι οι αγρότες έχουν προβλήματα, όπως έχουν και οι υπόλοιποι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και στηρίζονται ιδιαίτερα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον μοναδικό κοινοτικό προϋπολογισμό που έχει την κοινή αγροτική πολιτική, τη γνωστή ως ΚΑΠ, όσο βεβαίως και από τις κυβερνήσεις τους με τα ιδιαίτερα μέτρα που παίρνουν, εφόσον βεβαίως κινούνται εσώς των σχετικών κανονισμών για τον αγροτικό τους χώρο. Όμως, στους δικούς μας αγρότες πρέπει να πούμε και μια αλήθεια. Ότι αυτή την περίοδο ειδικά έχουν λιγότερα προβλήματα από πολλούς άλλους συμπολίτες μας. Πόσο μάλλον όταν τα στοιχεία της Eurostat στο εισόδημα δείχνουν ανωδική τροχιά το 2015 και φαίνεται ότι θα υπάρχει και το 2016. Το δείχνουν βεβαίως και τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το ακαθάριστο εισόδημα που δήλωσαν οι ίδιοι, από 4,87 δις το 2014 έφτασε στα 5,28 δις το 2015. Ενώ από το 2010 έως το 2014 υπήρξε μια μείωση στην Ελλάδα της τάξης του 12,1%. Θα σας καταθέσω λοιπόν ένα σχετικό πίνακα όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι στις 13 χώρες που είχαν άνοδο στο εισόδημα η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση και οι υπόλοιπες βεβαίως 15 χώρες από τις 28 έχουν μείωση στο εισόδημά τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή τόσο το κείμενο του αιτήματος της προημερήσιας διάταξης συζήτηση είναι γενικόλογο, όσο και πολλές από τις τοποθετήσεις που έγιναν γιατί είχαν ως στόχο να υιοθετήσουν την προσπάθεια που μπορεί να χαϊδέψει τα αυτιά των αγροτών σε μια στιγμή μάλιστα που βρίσκονται εν όψη των φετινών τους κινητοποιήσεων, εγώ ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλω να είμαι συγκεκριμένος και τεκμηριωμένος, γιατί πάνω απ' όλα στόχος της κυβέρνησης, στόχος δικός μας είναι η προστασία του Έλληνα αγρότη. Ας δούμε τι κάναμε εμείς για τα θέματα, τα ζητήματα που αναδεικνύονται ως βασικά προβλήματα του αγροτικού χώρου. Φορολογικό. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι χαρακτήρισα παραμονές του δημοψηφίσματος τα μέτρα που ζητούσαν οι θεσμοί ως τα φόπλακα για τον αγροτικό χώρο. Ναι, όντως αυτά αποτελούσαν τα φόπλακα. Ξέχασε όμως να πει ότι ακολούθησε ένα δημοψήφισμα και το όχι του δημοψηφίσματος μας έδωσε αυτή τη δυναμική για να διαπραγματευτούμε. Αυτό το 26% για παράδειγμα που έλεγε φορολόγηση από το πρώτο ευρώ στο αγροτικό εισόδημα, να το φέρουμε σε αυτό που σήμερα όλοι συζητάμε και δεν είναι άλλο από την καθιέρωση του ατομικού αφορολογήτου ορίου των 8.630 των 9.500 ευρώ για μια μέση οικογένεια, που αν υπολογίσουμε βεβαίως και το κομμάτι των ενισχύσεων που δεν εμφανίζεται ως φορολογητέο εισόδημα, φτάνουμε στα 12.000 ευρώ. Τι βρήκαμε όμως? Αφήνω αυτό που έλεγε η δέσμευση, η συμφωνία και το διαπραγματευτήκαμε, να πάμε στο νόμο τον οποίο βρήκαμε εμείς να εφαρμόζεται στη χώρα μας. Είναι ο νόμος 4172 του 2013 που φορολογούσε από το πρώτο ευρώ με 13% όχι μόνο το καθαρό εισόδημα των αγροτών, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων και το σύνολο των ενισχύσεων. Μην επικαλείστε
διαδικασίες το ότι δεν εφαρμόστηκε. Απλά ιδιαίτερα απευθύνομαι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 25 βουλευτές τον Μάρτιο του 2014 υπέγραψαν ερώτηση στη Βουλή και εγκαλούσαν τον αρμόδιο υπουργό γιατί δεν παίρνει πίσω τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Θα τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα έτσι μεταξύ μας. Εγώ λοιπόν θα καταθέσω σήμερα ένα σχετικό πίνακα που θα δείχνει τι είναι αυτό το οποίο από τη δική μας πλευρά εμείς θεσπίσαμε και τι επιπτώσεις έχει στο εισόδημα των αγροτών, χρησιμοποιώντας βεβαίως τα στοιχεία που μπορώ να έχω στη διάθεσή μου και δεν είναι άλλα από αυτά που αφορούν το 2015 που εκαθαρίστηκε το 2016. Συγκρίνοντάς τα με αυτά που θα γίνουν στο εισόδημα του 2016 που θα εκαθαριστεί το 2017. Μόνο ένα θα σας πω νούμερο. Ότι θα επιστραφεί στο 95% των αγροτών η προκαταβολή φόρου ύψους 66.700.000 ευρώ που ήδη έχουν καταβάλει. Τα υπόλοιπα αν θέλετε, γιατί είναι και θέματα που πρέπει λίγο να τα σεβόμαστε, ιδιαίτερα στο θέμα της θέσπισης του αφορολογήτου ατομικού ορίου σε μια επιχειρηματικού χαρακτήρα δραστηριότητα όπως είναι η αγροτική, είναι πρωτόγνωρο και είναι πραγματικά μια κατάκτηση του αγροτικού χώρου, αλλά βεβαίως αυτή την κατάκτηση την οφείλει στην διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ΑΝΕ. Ισχυρίζονται κάποιοι ότι το αφορολόγητο μπορεί να υπερκαλύπτει, να υπερκαλύπτεται από τα τεκμήρια. Μα είναι γνωστό ότι τα τεκμήρια αφορούν όλους τους Έλληνες, αλλά παρόλα αυτά εμείς εξετάζουμε την περίπτωση των αγροτικών σπιτιών στις ορεινές μειονεκτικές περιοχές προς την κατεύθυνση μείωσης του τεκμηρίου τους κατά 30%. Να έχουμε και υπόψη μας ότι το αγροτικό αυτοκίνητο που επικαλείστε δεν είναι μέσα στο τεκμήριο. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, ελάχιστότατες έως μηδενικές είναι οι περιπτώσεις που εφαρμόζεται το τεκμήριο κυριότητας στους αγρότες. Το τεκμήριο διαβίωσης στους αγρότες. Και έρχομαι στο ασφαλιστικό. Έχω πει και το επαναλαμβάνω ότι ήταν ιστορική ημέρα που θεσπίστηκε εθνική σύνταξη για τον αγροτικό χώρο. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την πληρωμή των εισφορών του δευτέρου εξαμήνου του 2016. Θα αντιμετωπιστεί με τη μεταφορά τους στο δεύτερο εξάμηνο του 2017, που θα υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσής τους με τις επιστροφές των προκαταβολών φόρου. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις περσινές κινητοποιήσεις είχε κυριαρχήσει η σύνδεση του φορολογικού με το ασφαλιστικό. Με αυτό κάναμε εμείς. Συνδέσαμε και τα δύο και αποδείχθηκε ότι η φορολογική ελάφρυνση των αγροτών είναι για το 95% μεγαλύτερη από την ασφαλιστική τους επιβάρυνση. Έρχομαι στο άλλο θέμα που κυριαρχεί και αφορά την διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, η λογική της ενίσχυσης έχει κυριαρχήσει στον αγροτικό χώρο σε σημείο, ειλικρινά, επειδή οι επαφές μου είναι πολλαπλές με τους αγρότες, δεν υπάρχει συνάντηση ακόμη και με τους εκφραστές των απόψεων εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μην καταλήγει στην εποδό. Πόσα θα πάρουμε ενισχύσεις και πότε θα τα πάρουμε, τι κάναμε εμείς? Εξασφαλίσαμε την ομαλή καταβολή των ενισχύσεων, νοικοκυρεύοντας μάλιστα όλες τις παλιές εκκρεμότητες, ναι, από το 2007 το 2008, ιστορικό το ρεκόρ των πληρωμών, και βεβαίως υπήρχαν πληρωμές που έρχονται από παλιά, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό όμως από όλους τους αγρότες ότι τα συγκεκριμένα χρήματα, τα 3,7 ακόμα δις στην προκειμένη περίπτωση, προέρχονται από ένα ταμείο στο οποίο συμβάλλουν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σχέση αυτή η χώρα μας είναι κερδισμένη, αφού για το 1 ευρώ που δίνει παίρνει πολλαπλάσια. Είμαστε
αγαπητοί συνάδελφοι, από τις χώρες με την υψηλότερη αναεκτάριο κοινοτική ενίσχυση, 500 ευρώ εμείς, 260 ευρώ ο μέσος όρος των υπολείπων. Άρα λοιπόν, να γνωρίζουν οι αγρότες, και αναφέρομαι στους αγρότες της Θεσσαλίας ιδιαίτερα, ότι ούτε ένα κιλό βαμβάκι δεν θα είχαμε στην Ελλάδα αν ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα. Και κάτι ακόμη. Δίνουμε μάχες για να απαλύνουμε τις επιπτώσεις από τα πρόστιμα και τους καταλογισμούς που οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκα επιφύλαξαν στον αγροτικό κόσμο και που σύμφωνα με γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους, του δικού μας νομικού συμβουλίου του κράτους, για την αποφυγή στο μέλλον δυσάρεστων καταστάσεων που θα μας στερήσουν τη χορήγηση νέων ενισχύσεων, πρέπει να επιστραφούν. Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι, πώς αντιμετώπισε βουλευτής του κόμματος που κατέθεσε σήμερα το αίτημα για την συζήτηση. Στην έκκλησή μου να δούμε από κοινού το ζήτημα, δηλαδή να λύσουμε το πρόβλημα που αυτοί δημιούργησαν, αρνήθηκε λέγοντας: όχι, από το 1993 μέχρι σήμερα δεν πλήρωσε αυτές τις ανακτήσεις η ελληνική πολιτεία. Αν τις πληρώσουμε τώρα, η ευθύνη είναι καθαρά δική σας, δική μας. Βγάλτε λοιπόν τα συμπεράσματά σας για τη διαχείριση που γινόταν και εξακολουθεί δυστυχώς για τα συγκεκριμένα ζητήματα να υπάρχει τέτοια προσέγγιση. Εμείς, είπε ο κ. Μητσοτάκης, όλους αυτούς που ανέφερε ότι είναι παραδείγματα στον χώρο, τους υπερασπιζόμαστε. Δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι. Και μάλιστα τους στηρίζουμε, η υποστήριξή μας έχει συγκεκριμένο τρόπο. Υπερασπιζόμαστε την προώθηση των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές μέσα από συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που το 2016 έφτασαν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών και το 2016 είναι εντυπωσιακή. Προχθεσινά δημοσιεύματα. Από τα συνολικά 18 δις των εξαγωγών, τα 9 δις, δηλαδή το 50%, αφορούν προϊόντα του αγροτικού χώρου. Να γίνει αυτό αντιληπτό από όλους μας. Εμείς μάχες όμως δίνουμε και στα πλαίσια των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες όπως Καναδάς και Νότια Αφρική, όπου για τη φέτα, για παράδειγμα, προβλεπόταν μετά την μεταβατική πενταετία να μπορούν να κυκλοφορούν ως φέτα Νότιας Αφρικής και Καναδά ή φέτα στυλ ή φέτα τύπου, ενώ εμείς καταφέραμε να δεσμευθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση της συμφωνίας πριν τη λήξη της πενταετίας με στόχο την πλήρη κατάργηση της χρήσης του όρου φέτα για τα λευκά τυριά τους. Δηλαδή πλήρης απαγόρευση της χρήσης του όρου φέτας. Και επειδή υπάρχουν αμφισβητείες, καταθέτω τη σχετική συμφωνία που έχουμε συνυπογράψει στη διάθεσή σας. Πληρωμές στο ΕΛΓΑ. Απευθύνομαι προς τους αγρότες, προς τους φίλους αγρότες, έτσι μου αρέσει να τους αποκαλώ, για να τους υπενθυμίσω τι είπε πριν από λίγη ώρα ο κ. Μητσοτάκης. Προωθούμε την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης των αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή, πάει η αλληλεγγύη, πάει η κοινωνική συμπεριφορά, κυρίαρχο δόγμα στην ασφάλιση από εδώ και πέρα της αγροτικής παραγωγής είναι η κερδοσκοπία, σε ένα χώρο πραγματικά που όλοι έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε το μόχθο τους. Εμείς λοιπόν κάναμε πληρωμές. Όντως το 2016 που ήταν μια δύσκολη χρονιά ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο. Μας έρχεται ένα 17 και από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε ζημιές αυτή την περίοδο και μάλιστα έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα της εκτίμησης των ζημιών. Ήδη ξεκινήσαμε τη διαδικασία της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού μαζί με τους υπάρχοντες εκτιμητές θα πάνε για να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε όσο γίνεται πιο έγκαιρα τους αγρότες. Έχουν προκύψει πολλές ζημιές, τόσο στη φυτική όσο και στην ζωική παραγωγή και ιδιαίτερα στην εγωπροτοτροφία. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στους εγωπροτοτρόφους διότι
έδωσαν μάχες αυτή την ώρα μέσα στα λαγούμια που είχε δημιουργήσει το χιόνι στις στάνες τους για να τα κρατήσουν όρθια τα κοπάδια τους. Μάλιστα, έχουμε δώσει και ένα ραντεβού, αύριο θα τους επισκεφτώ στις μονάδες τους. Είναι απόλυτο το χρέος μας να τους στηρίξουμε. Ρευστότητα του χώρου. Μίλησε τόσο η κυρία Γεννηματά όσο και ο κύριος Μητσοτάκης για χρηματοδοτική ασφυξία. Ποιοι μίλησαν αυτοί που κατήργησαν την αγροτική πίστη, αυτοί που χάρισαν την αγροτική τράπεζα. Και ερχόμαστε εμείς μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες με μεγάλη προσπάθεια, με πολλές δυσκολίες να θεσμοθετήσουμε την κάρτα του αγρότη, όπου πραγματικά όχι μόνο θα αποκτήσει ρευστότητα για ένα εξάμεινο χρησιμοποιώντας τη βασική ενίσχυση, αλλά έχετε ακούσει εσείς επιτόκιο στον αγροτικό χώρο που να κυμαίνεται γύρω στο 4%. Ειλικρινά, εκπλήσομαι, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα προσπαθούμε να λύσουμε, πόσο μάλλον όταν και στο κομμάτι το επενδυτικό έχουμε έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ήδη ετοιμάζουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα που να έχει σχέση με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την πιο εύκολη υλοποίησή του. Άρα λοιπόν, μη μιλάτε εσείς στο σπίτι σας, πως το λέει και η παροιμία, για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και η κυρία Γεννηματά στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, βρήκαμε τον Γενάρη του 2015, ένα χρόνο δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης προγραμματικής περίοδου, ένα πρόγραμμα που είχε επιστραφεί λόγω μη οριμότητας της πρώτης υποβολής του που έγινε τον Ιούλιο του 2014. Το επικαιροποιήσαμε και με τις δικές μας προτάσεις και εγκρίθηκε τέλος του 2015. Στον ένα χρόνο εφαρμογής του, η απορροφητικότητά του δεν είναι αυτή που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Λάθος τον πληροφόρησαν, και αν θέλει αύριο να του στείλω τα σχετικά στοιχεία. Έφτασε στα 650 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ποσοστό 17%, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ για τα όλα ως τώρα προγράμματα στον πρώτο χρόνο εφαρμογής τους. Τώρα είναι ο χρόνος που δεν μας επιτρέπει. Αν αρχίσω και σας αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, άλλα τρία λεπτά αν θέλετε, άλλα τρία λεπτά και τα υπόλοιπα στη δευτερομαλίαση μαζέψτε τα, κύριε Πρόεδρε, μέτρα και δράσεις που πραγματικά είναι όχι απλά ανάσα αλλά κυρίως και εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού χώρου. Παράδειγμα, έτσι, το μέτρο που αφορά τους γεωργικούς συμβούλους. 1.000 γεωτεχνικούς θα στείλουμε στην επόμενη πενταετία μέσα στις 300 δομές που θα δημιουργηθούν στην επαρχία. Με ποιο στόχο? Να υπάρχει δίπλα ο γεωπόνος εφαρμογών, ο γεωτεχνικός εφαρμογών. Ο γεωπόνος το γράφει, ο κτηνίατρος στο στάβλο. Αυτό θα το κάνουμε. Είναι απόλυτη ανάγκη, γιατί εγκαταλείφθηκε ο αγροτικός χώρος από τον φυσικό του σύμβουλο, από τον επιστήμονά του, και τελικά ποιος παρέχει σήμερα συμβουλές γεωτεχνικά στον αγροτικό χώρο? Τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Έχουμε υπολογίσει τι επιπτώσεις στο κόστος τους έχει η συγκεκριμένη διαδικασία? Ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα καταργήσει το νόμο πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς. Το ανέφερε, ότι θα καταργήσω το νόμο πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς. Αυτό να το πείτε και στους συνεταιριστές τους δικούς σας, γιατί προχθές είχαμε μια συνάντηση. Πήραμε εμείς μια πρωτοβουλία, καλέσαμε τους 30 μεγαλύτερους από πλευράς κύκλου εργασιών συνεταιρισμούς για να δούμε τι θα κάνουμε με το νόμο πλαίσιο, και οι ίδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, και οι ίδιοι ιδιαίτερα αναζήτησαν τη δική μας βοήθεια, διότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν άκουσα να αναφερθεί ο κύριος Μητσοτάκης τι θα γίνει με το μεγάλο πρόβλημα υπερχρέωσης του συνεταιριστικού χώρου που ξεπερνάει τα 2,5 δις οφειλές ληξιπρόθεσμες προς την κακή τράπεζα, προς την Τράπεζα Περιοχής, προς ασφαλιστικά ταμεία, προς το δημόσιο. Πώς θα λυθούν αυτές οι υποχρεώσεις όταν μάλιστα την ίδια ώρα υπάρχει η απειλή των πληστηριασμών μιας περιουσίας σημαντικής, πόσο μάλλον αυτής που αφορά τον αγροτικό χώρο, που δεν θέλουμε να τη χάσουμε? Τι θα κάνουμε στον καταλογισμό που μας έχει επιβληθεί να ανακτήσουμε 450 εκατομμύρια από τους συνεταιρισμούς τους συγκεκριμένους, και απειλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή?
Αυτά είναι τα προβλήματα και εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε καλέσει τους φορείς του συνεταιριστικού χώρου να συζητήσουν. Μάλιστα, μην ξεχνάτε κι εσείς που συμμετέχετε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, έχουμε συζητήσει και έχουμε δεσμευθεί να γίνει μια συζήτηση από κοινού με βάση τις θέσεις των κομμάτων πάνω σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Και μια και ανέφερα, αγαπητοί συνάδελφοι, για το τι κάνουμε εμείς από πλευρά στρατηγικής για το χώρο, θέλω να υπενθυμίσω στους μετέχοντες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ότι στις 15 Δεκεμβρίου παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για την ανταγωνιστικότητα όπως έχει κατατεθεί στους θεσμούς, και τουλάχιστον αυτό που εμείς πήραμε ήταν ότι υπήρξε από την πλευρά τους, ιδιαίτερα των κομμάτων που είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, μια θετική αποδοχή και τους ευχαριστήσαμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν, εφόσον βλέπετε, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ήδη τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αγροτικός χώρος πηγαίνει καλά. Αγαπητοί συνάδελφοι, αφήστε αυτούς τους τόνους για ένα χώρο που πραγματικά τον έχει ανάγκη η χώρα μας. Πρέπει οπωσδήποτε, γιατί έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει εκείνο το εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Εμείς, παρά τα όποια προβλήματα, παρά τις κάποιες θεσμικές καθυστερήσεις, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τις αποδεχθούμε, έχουμε ορατά αποτελέσματα για τον αγροτικό κόσμο και την Ήπειρο. Μέσα σε 2 χρόνια, ναι, μέσα σε 2 χρόνια, βάλαμε μια άλλη σφραγίδα στον αγροτικό χώρο, μια άλλη σφραγίδα στα προβλήματα δεκαετιών. Στην κατεύθυνση αυτή, σε διάλογο με τους φορείς του χώρου, σε διάλογο και συνεργασία με τα κινήματα, η κυβέρνηση θα πορευθεί και θα στηρίξει με συνέπεια τους αγρότες, την αγροτική παραγωγή και την Ήπειρο. Επαναλαμβάνουμε και πάλι προς τους αγρότες που αυτή την ώρα βρίσκονται στη διαδικασία, στην προσπάθεια να οργανώσουν τις κινητοποιήσεις. Δικό τους θέμα είναι το πώς οι ίδιοι θα οργανωθούν και θα διεκδικήσουν. Υπάρχει όμως δίπλα και μια κοινωνία η οποία βλέπει, ακούει. Και σε αυτή την προσπάθεια πρέπει οι αγρότες, όπως είχαν μέχρι τώρα, να έχουν και αυτή την ώρα τη συμπαράσταση της υπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.